Είναι η στιγμή που ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Άδωνης Γεωργιάδης αποχωρεί από τη Δημαρχία στην Περαιά. Οι φωνές όμως του συγκεντρωμένου τον κάνουν να γυρίσει πίσω και να μιλήσει μαζί τους. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα της λειτουργίας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στη Μηχανιώνα στους συγκεντρωμένους όσο και στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού δεν ικανοποίησε τους σπουδαστές. Μας έδωσε κάποιες ψεύτικες δηλώσεις κατ' εμέ ότι η σχολή μας θα ξαναλειτουργήσει όπως παλιά. Δεν σας ικανοποίησε δηλαδή αυτά που σας είπε? Αυτά που μας είπε δεν μας ικανοποίησαν καθόλου. Υπάρχουν φοιτητές μέσα στη σχολή που δεν έχουν να φάνε κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ακίζει η μετακίνηση, η στέγαση, τα ενίκια που πληρώνουν. Και είναι βασικό να υπάρχει σύντηση και στέγαση μέσα στη σχολή, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές είναι από λαϊκές οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα. Ο κύριος Υφυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Εξέφρασε με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα την πολιτική του θέση. Μας είπε ότι δεν υπάρχει μία. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι άφησε τις δουλειές του για να έρθει σήμερα εδώ να μας λύσει το πρόβλημα. Θεωρεί προφανώς ότι αυτό που κάνει τώρα δεν είναι κομμάτι των καθηκόντων του και της δουλειάς του, των θεσμικών εν πάση περιπτώσει. Μάλλον χάρη μας έκανε κι αυτός. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ο Αμερικανικός νεογνώμονας ABS συζητά για την οικονομική στήριξη της σχολής, ώστε μέχρι το Μάρτιο να επαναλειτουργήσει κανονικά. Εξάλλου, οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε διάφορα σημεία στο Δήμο. Δεν υπάρχει σχολή. Πηγαίνουμε και κάνουμε μάθημα στα ΕΠΑΛ, εμείς, οι μηχανικοί βασικά. Εντάξει, τώρα θέλουμε να γυρίσουμε πλέον στη σχολή, να έχουμε σύντηση στέγαση. Δωρεάν φαγητό, γιατί τώρα κανείς, πιστεύω, Έλληνας δεν έχει λεφτά να δώσει το παιδί του να φάει έξω. Πριν 5 μήνες αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς ήρθαμε. 2 εβδομάδες πριν να αρχίσουμε βγήκε ανακοίνωση, τελικά δεν θα είμαστε μέσα στη σχολή. Και αναγκαστικά βγήκαμε εκτός σχολής και αναγκαζόμαστε και κάνουμε μαθήματα στο Λύκειο της Απονομής και στο Γυμνάσιο της Μηχανιώνος. Κάνουμε μάθημα το μεσημέρι, 3 με 8. Δεν μπορούμε ούτε να διαβάσουμε. Εγώ που μένω και κοροϊό, χάνω την ημέρα μου στα λεωφορεία. Δεν έχω καμιά τίποτα. Ούτε να διαβάσω δεν μπορώ, ούτε να φάω. Πληρώνω όσα λεπτά στα λεωφορεία, στο φαγητό. Τίποτα. Δηλαδή, χάλια, όλα χάλια. Στη συνέχεια, ο κύριος Γεωργιάδης επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ, ενώ σχολίασε ως προσωπική ήττα την μη επίλυση του προβλήματος εντός των χρονικών ορίων. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν είμαστε σκυλιά να μας πετάνε στον δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέσα από τη σχολή και με τη Λαϊκή Επιτροπή του Θερμαϊκού και με το ΠΑΜΕ και με την ΠΕΜΕΝ, τα ταξικά σωματεία, δωρεάν δημόσια ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους σπουδαστές. Μέλη της Λαϊκής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού και σπουδαστές της ΑΕΝ προχώρησαν σε σύντομη πορεία σε κεντρικό δρόμο της Περαιάς.